αν γίνει κάτι σωστό, αν γίνει κάτι ωφέλιμο, αμέσως το μυαλό μας και η καρδιά μας να πάει και να πει «Δόξα Κύριε το όνομά σου, εσύ Κύριε». Μου δώσε τη δύναμη και έκανα το έργο αυτό. Και ο πατέρας εκεί μας προτρέπει για να πάμε και να μην ξεχνάμε ότι είμαστε αδύναμοι και από μόνοι μας δεν κάνουμε τίποτα. Παρακάτω ο Απόστολος μας δίνει ένα άλλο σημείο. Εις πάσαν απλότητα ήτης κατεργάζεται δημών. Ευχαριστία το Θεό. Η απλότητα. Για να τη δούμε την απλότητα αυτή, πώς πρέπει να την εργαζόμαστε. Μας το λέει το 542. Έχει νηπιακή απλότητα στη σχέση σου με τους ανθρώπους και με τον Θεό. Η απλότητα της καρδιάς είναι το εύσιστο και πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου. Ο ίδιος ο Θεός είναι τελείως απλός, γιατί είναι τελείως πνευματικός και τελείως αγαθός. Μην αφήνεις λοιπόν την καρδιά σου μοιρασμένη ανάμεσα στο καλό και το κακό. Ναι. Που σημαίνει ότι ο πατέρας μας ξεκαθαρίζει και μας λέει αυτό που είχε πει ο Κύριος εδώ και 2.000 χρόνια. Μαμονά και Θεό δεν μπορείτε. Να δουλέψετε. Δύο Κυρίους δεν γίνεται. Ή τον ένα θα αγαπήσετε και τον άλλο θα μισήσετε. Ο άνθρωπος ο σημερινός, ευχόμαστε η παρέα μας εδώ, να μην είμαστε τέτοιοι και να μην έχουμε ελαττώματα τέτοια. Και όποιος τα έχει, αν τα έχει, η Εκκλησία περιμένει για να ταπεινωθούμε. Γιατί το πεσίν, αδέρφια μου, είναι ανθρώπινο. Το να παραμείνουμε στο πεσίν είναι διαβολικό. Η Εκκλησία περιμένει για να μας ανασηκώσει. Λοιπόν, και βλέπουμε εδώ ότι πρέπει να... μου το διαβάζεις στο τέλος λίγο, γιατί την κουβέντα που είπα. Μην αφήνεις λοιπόν την καρδιά σου μοιρασμένη ανάμεσα στο καλό και το κακό. Αυτό. Ναι, αυτό. Λοιπόν, και βλέπουμε εδώ ότι έχουμε κάνει εισήγηση. Προσπαθούμε να τα παντρέψουμε όλα. Λίγο Θεό, λίγο τόνα, λίγο τάλο, λίγο τηλεόραση, λίγο πονηρά πράγματα, πάμε εδώ σε σκοτεινά, σε τώρα εκεί. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι... Κατά τα άλλα είμαστε χριστιανοί. Στην ταυτότητα. Στην ταυτότητα. Ο Κύριος δεν μας θέλει στην ταυτότητα, αδέρφια μου χριστιανούς. Μας θέλει στην πράξη, στην καρδιά. Ακριβώς. Να είμαστε και να το ομολογούμε. Αλλά μας προτεύει ο πατέρας σε ένα άλλο σημείο, 23, για να ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό. Όχι απλή χριστιανή και ορθόδοξη μάλιστα, την κανονική πίστη. Τέλος πάντων. Και ως το 28. 23. 23. Ναι. Οι εορτές της Εκκλησίας μας φέρουν στη μνήμη κάποιο γεγονός της Θείας Οικονομίας ή κάποιο Άγιο Πρόσωπο. Το γεγονός στο πρόσωπο αυτό πρέπει να συγκεντρώνει την ευλαβική προσοχή μας, ώστε να φωτίζεται η ψυχή από τη σημασία του και το πνευματικό του μεγαλείο. Έτσι φέρουμε μπροστά στα μάτια του εσωτερικού μας ανθρώπου τον Κύριο, τη μητέρα του, τους αγγέλους και τους αγίους. Αναλογιζόμαστε τη σχέση καθενός από αυτά τα πρόσωπα με τον Θεό και τι επίδραση έχουν σε όλη την Εκκλησία. Μάλιστα. Βλέπουμε εδώ, αδέρφια μου, ότι οι Άγιοι πολλές φορές έχουμε κάνει ένα μεγάλο σφάλμα στις περισσότεροι άνθρωποι. Λένε, ας πάρουμε ένα παράδειγμα τον εαυτό μου για να μην πιάσω ανθρώπους άλλους και με το στόμα μου. Την Τετάρτη είχα την εορτή μου. Γιόρταζα. Ευχαριστώ. Γιόρταζα. Σαν χριστιανός, σαν συνείδηση απέναντι στο γραμμό όλμα που επήρα, που ο παππούς σήμερα μας έκανε καλό κήρυγμα το τι σημαίνει άγγελος, που προπορεύεται και μας δίνει τα προβλήματα ο άγγελος, διότι είναι δύναμη αόρατη. Βλέπουμε ότι το όνομα που ο καθένας μας έχει, κάποιο όνομα, δεν το τιμούμε. Εγώ σαν χριστιανός, με τη συνείδηση αυτή, με τον αγώνα που κάνω, έστω το μικρό αγώνα, ταυτοποιήθηκα με τον πνευματικό μου. Σηκώθηκα την Τετάρτη το πρωί, πήγα στην εκκλησία μου, ετοίμησα
τον άγγελο που μου έδωσε το όνομά του. Κοινώνησα, πήρα την ευλογία, την επήγα σπίτι μου και από εκεί και πέρα, αν είχα όρεξη να πάω κάπου, σε κάποιον άνθρωπο, κάπου να αλλού, μπορούσα να πάω. Προπορεύεται να δοξάζουμε το όνομα που πήραμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι, αδέρφια μου, αυτό το ξεχνάνε και κάνουν κάτι άλλο. Δοξάζουν το τραπέζι, τα φαγωπότια και δοξάζονται από μόνοι τους. Και η συγγεία ο ένας ο άλλος, δίχως να πάνε στην εκκλησία, δίχως να ακούσουν, δίχως που η εκκλησία αναγεννά τον άνθρωπο, γιατί είπαμε πρωτήτερα για το Άγιο Βάπτισμα. Άγιο Βάπτισμα. Άγιο Βάπτισμα σημαίνει ότι ενεργεί ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και δίνουν το προβάδισμα στον άνθρωπο και τον εχρίουν δικό τους πλέον παιδί τους. Που σημαίνει εμείς που πήραμε το όνομα αυτό, τι πρέπει να κάνουμε, η Εκκλησία φωνάζει. Εμείς χαμπάρι δεν παίρνουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ και όπως είπα κάθε 15 μέρες θα πιάνουμε τους Αποστόλους και θα τους μελετάμε να δούμε γιατί λένε σπουδαία πράγματα. Θέλω να μου διαβάσει ένα κομμάτι από εδώ. Να μας το πει αυτά που είπαμε όλα και ο Κύριος, έτσι. Λοιπόν. 36, ναι. Πού είναι, εδώ είναι. Ναι. 36, ναι, ναι. 41. Ναι. Να με το με κείμενο διαβάσει. Ναι, ναι. Το απλό ή το όπως θα λέει, Ενιώπη δε τη συμμαθήτρια εδώ να εδώ. Στην Ενιώπη δε υπήρχε κάποια μαθήτρια του Κυρίου που ελέγεται Ταβιθά. Το όνομα δε αυτό μεταφράζεται στην ελληνική με τη λέξη Δορκάς. Αυτή ήταν γεμάτη από αγαθοεργίας και ελεημοσύνες που έκανε συνεχώς. Συνέβη δε κατά τα σημέρας εκείνας να ασθενήσει αυτή και να αποθάνει. Αφού δε την έλουσαν και την ετοίμασαν, την έβαλαν εις το επάνω διαμέρισμα της οικίας. Μέχρι πού, το 38. Μέχρι 41. Εφόσον δε η πόλης Λίδα ή το πλησίον της Ιώπης, σαν ήκουσαν οι μαθηταί ότι ο Πέτρος είναι εις την πόλη αυτήν, του έστειλαν δύο άνδρας και τον παρεκάλουν να μην βαρυνθεί να έρθει μέχρι αυτόν. Πράγματι δε ο Πέτρος εσηκώθηκε και πήγε μαζί με τους δύο αυτούς απεσταλμένους. Όταν δε έφτασαν εις την Ιώπη, τον ανέβασαν εις το Ανώγιο και εκεί παρουσιάστησαν εις αυτόν όλοι οι χείρε κλαίους δια των θάνατων αυτής που τας επροστάτευε. Και ως δείγματα της προστασίας αυτής ενδείκνυα εις τον Πέτρον υποκάμισα και πανοφόρια όσα έφτιανε όταν ήταν μαζί των ζωντανή δοκάς. Αφού δε ο Πέτρος έβγαλε όλους έξω από το Ανώγιο που ήταν η νεκρά, εγονάτισε και προσευχήθη. Και αφού εστράφη προς το νεκρόν σώμα είπε «Ταβιθά, σήκω επάνω». Αυτή δε άνοιξε τα μάτια της και όταν είδε τον Πέτρο από εξαπλωμένη όπου ήταν ανησηκώθη καθιστή στο κρεβάτι της. Της έδωσε δε τότε ο Πέτρος το χέρι και την εσήκωσε νόρθια. Αφού δε φώναξε τους χριστιανούς και ιδιαίτερος τα σύρας που τους την παρουσίασε ζωντανή. Έγινε δε γνωστόν το θαύμα τούτο εις όλη την πόλη της Ιώπης και πολλοί επίστευσαν εις τον Κύριο. Παππού, έτσι να πεις τίποτα εκεί εσύ. Αυτό που να με άκουσες. Ωραίο ήταν. Τα πειθά. Ωραίο ήταν, ναι. Να κάνουμε ερώτηση. Ωραίο ήταν. Πάνω σε αυτό. Όχι, ναι. Γιατί τους έβγαλε όλους έξω ο Πέτρος. Εδώ τώρα μου στέκουμε. Γιατί μου γράφει εδώ, τους έβγαλε όλους έξω. Γιατί. Γιατί προσευχήθηκε. Γιατί να μην ήταν πιο κόσμος μέσα λοιπόν, και να προσέχουμε επειδή, επειδή να με έτυχε να το διαβάσω σε πατερικό στη φιλοκαλία, όχι σε αυτό το βιβλίο, σάλλο, γιατί να με πέντε να με τεμάχια, πέντε μάχια, λέει ότι η ελεημοσύνη μπορεί να, πούμε, να κάνει ανάσταση στον άνθρωπο. Δηλαδή πλήθος αμαρτιών κι αν είναι αμαρτωλός ο άνθρωπος με την ελεημοσύνη μπορεί να αλλάξει τοποθεσία. Και χωρίς να έχει εξομολογηθεί. Όχι, και να είναι στην εκκλησία μέσα. Λοιπόν, και να αλλάξει τοποθεσία. Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό. Η γυναίκα αυτή, καλός κακός, πέθανε.
Λοιπόν, πέρασε από εκεί ο Απόστολος Πέτρος. Λέει ο πατέρας. Και ο κύριος όταν πήγε να αναστήσει την κόρη του Ιαρίου, δεν έψε κανένα νέα μέσα. Μόνο οι γονείς της και οι τρεις μαθητές, οι πρόκριτοι. Πάντως ήταν μέσα κόσμος από τα λεγούμενά σας. Ανάμωση του πατέρα. Γιατί μήπως κάτι εκεί πέρα που περνάμαστε μόνοι μας ξεχωριστά, όλοι δεν μπορούν να καταλάβουν. Εκεί θα πω κάτι. Εκεί θέλω να πω κάτι. Όχι. Συγγνώμη. Βλέπουμε ότι η ελεημοσύνη, λέω, και θα φτάσω εκεί. Εκεί θα φτάσω. Εκεί είναι κρυφά. Ναι. Λοιπόν, τον άνθρωπο τον αλλάζει πολλές φορές. Δηλαδή, βλέπουμε την Ταβιθά που καλώς κακώς η γυναίκα πέθανε. Λοιπόν, πέρασε από εκεί ο Απόστολος Πέτρος. Οι άνθρωποι που ήταν εκεί, οι γυναίκες και οι χείρες, πιάσανε τον Απόστολο Πέτρο και του μιλήσανε. Γιατί του μιλήσανε, αγαπητέ Θανάση, ξέρεις? Του μιλήσανε για να πιστεύω για να κάνει καλά την Ταβιθά. Γιατί να την κάνει καλά? Για να τους ξανακάνει πάντα ελεημοσύνες. Όπως... Γιατί η γυναίκα αυτή δεν έπρεπε να πεθάνει, ήταν τόσο καλή, με την προσύνη. Και όλοι προσευχηθήκαν και λένε, μα αυτή η γυναίκα, μα αυτή τόσο καλή, με την λεμοσύνη. Να, εμένα μου έδωσε αυτό, εμένα το άλλο. Και ήταν έμπραχτη η λεμοσύνη. Όχι, όχι, που είναι στα λόγια. Δεν πρέπει να το κάνει και με επίδειξη όμως, με ταπείνωση και με αγάπη, λέει. Είχε να με πεθάνει. Δεν ήταν ζωζανή και της καλά. Είχε πεθάνει. Το λέει ο κόσμος, λέει ο Πέτρο. Ναι, που είχε πεθάνει. Πολύ ωραία. Και βλέποντας, λέει ο πατέρας, τη ζέστη των γυναικών και τη θέρμαση για τη γυναίκα αυτή που την αγαπούσανε, εδώ πάει η λέξη «Η λαρό γαδότη αγαπά ο Θεός». Και αυτή η Ταβιθά έτσι ήταν. Πολύ ζεστή, έδινε. Λοιπόν, και ο Απόστολος Πέτρος ήρθε και ξαφνιάστηκε και λένε οι πατέρες, τα χασε. Και λέει, τι πρέπει να κάνω. Και κλείστηκε μέσα στο δωμάτιο και προσευχήθηκε. Και λέει, Κύριε, τέτοια ψυχή, μα πώς μπόρεσες και την πήρες. Εδώ κοίτα, κράτα μαρτυρούν όλοι. Το ένα, το άλλο, το άλλο. Δείξε τη δόξα σου. Εφόσον η γυναίκα αυτή σε δοξάζει, δείξε τη δόξα σου με το χέρι της, με το χέρι της που έδινε. Άρα, δηλαδή, ζητούσε τον Κύριο να τη δώσει τη ζωή, να την αναστήσει πάλι. Ναι. Συμφωνώ σε όλα αυτά. Αλλά γιατί έβγαλε όλους τους άλλους έξω από το δωμάτιο, γιατί το λέει μέσα, τους έβγαλε όλους έξω. Και δεν μείναν και οι γυναίκες μαζί να προσευχηθούν, οι χείρες όλοι μαζί και ο Απόστολος Πέτρος. Εδώ εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Μήπως θέλει να μας δείξει τίποτα άλλο. Υπάρχει, γιατί είναι λεπτό σήμερα αυτό. Επειδή τη χάνει και ο πατέρας σου είναι ιερεύς. Πρόσεξε τι θα πω. Μήπως σου είχε μιλήσει... Τώρα μην πω πατέρα μου, τώρα μην ξέρω πατέρα. Όχι, μήπως, γιατί εκεί εγώ δεν είδα κάποιο σημείο στον πατέρα να μένει εκεί, στο θέμα αυτό. Μήπως ήθελε να κάνει καλύτερη επικοινωνία, να μην έχει τον όχλο και τον θαλάσσι. Λέω εγώ. Και οι άλλοι απ' έξω όμως προσεκτικήκαν. Δεν μένει ότι γιατί πήγε μόνος του γι' αυτό. Απλώς πήγε μέσα και περιμέναν όλοι την απάντηση. Τον αφήσανε να κάνει αυτό που να με επιθυμούσανε. Δεν τον ενοχλήσανε. Και αυτός καλός γιατί πήγε μόνος του, και κλείστηκε, αγαπητέ Αφανάσιε, αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Αν όχι, θα πω και... Ο προφήτης Ηλίας ανέφερε το γιο της Χείρας, που το φιλοξενούσε στο σπίτι του, δεν το ξέρει. Και αφού έμεινε 3 χρόνια περίπου εκεί, στο σπίτι της Χείρας, πεθαίνει το παιδί στο διάστημα αυτό. Αρρώστη και πέθανε. Και του λέει, Κύριε, λέει, ήρθες εδώ να μου ελέγξεις αμαρτίες μου
και πέθανε το παιδί μου.